Εβάτε. Εθνική ζώνη. Να σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βιντεάκι μας στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πού πάμε, Γιώργο? Πάμε εδώ, ο σύλλογος του Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτός ο δραστήριος σύλλογος. Υπερδραστήριος. Υπερδραστήριος. Από έχει... πού πάμε όμως? Από εδώ δεξιά. Από εδώ δεξιά, πάει από εδώ. Από εδώ, από εδώ είναι εδώ το σπίτι, ναι. Πιο πάνω αριστερά πρέπει να είναι ένα. Εδώ. Εδώ, εδώ είναι. Λοιπόν. Και εντάξει, νομίζω ότι. Τι νομίζεις, τι κάνει εδώ ο σύλλογος? Πολλά πράγματα κάνει. Νομίζω ότι δεν με έφερες καλά. Δεν είδα το άλλο. Νομίζω ότι με πήγες από λάθος σοκάκι, Γιώργο. Έχεις δίκιο. Μα δεν βάζουν και μια πινακίδα, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Πού βγήκαμε, στη ζούγκλα του Αμαζονιού? Όχι, από εδώ, αριστερά είπες. Ναι, ναι, αλλά πρόσεχε. Ναι, προσέχω. Έτσι, να ήρθε ένας. Εντάξει, ας πηγαίνει σιγά-σιγά. Μες στα χωριά, δεν τρέχει. Σιγά-σιγά. Έτσι δεν είναι. Πόσο είναι το όριο ταχύτητας μες στο χωριό, Γιώργο? 20 χιλιόμετρα. 20 είναι λίγο αργό νομίζω, 30 νομίζω. 20. Από εδώ πάει σαν κάτι τώρα. Ό,τι λέει όριο πρέπει να πηγαίνεις πιο κάτω εσύ ακόμη. Για να είσαι πιο σίγουρος, έτσι όπως πας τώρα εσύ. Γιώργο, νομίζω ότι εκεί που πάμε πήγαμε λάθος, ότι δεν έχει... Τι να κάνω, ρε φίλε, κι εγώ άνθρωπος είμαι. Κοίτα να δεις, να ξέρεις ότι τα πιο ωραία βίντεο βγαίνουν αυτά που είναι λάθος. Ναι, για λάθος. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε πάει μια φορά, αδιέξοδο ήταν, Γιώργο. Αδιέξοδο ήταν. Να, τώρα βγαίνουμε από εδώ σε κάτι πάλι. Ναι. Θα πάμε από εδώ σε κάτι. Από εδώ δεν είχαμε κατέβει. Ναι, από εδώ κατεβήκαμε, αλλά. Έρχεται αμάξι τώρα σε πάνω, κατάλαβες. Είδες που τον είδα εγώ. Εσύ έχεις αμάξι. Είμαι γάτος, ρε εγώ. Είμαι γάτος. Πρόσεχε. Ναι, ναι, τον είδα εγώ. Εγώ είμαι γάτος. Άντε, βγες αγοράκι μου, βγες. Γαρίδα. Αετού. Περιμένει και άλλη πίσω, κοίτα εδώ. Οπ, κυνηγή. Αέρασε, με είδες πως το πέρασα. Όπου, κοίτα εδώ, ένα ποταμάκι, δεν το αξιοποιούν αυτό να γίνει ωραίο, να περνάνε. Παιδί μου. Νομίζω, Γιώργο, ότι είναι κάπου αλλού σε ένα στενάκι που είναι αδιέξοδο. Θυμάμαι μια φορά να περάσω εγώ από ένα μέρος. Ένα λεπτό για να δούμε. Πάντως όχι από εδώ ή από εδώ. Από κδάσα πάνω νομίζω είναι. Από εδώ. Από εδώ. Από εδώ, από εδώ. Από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Από ναι. Εδώ. Χάσαμε το δρομάκι, Γιώργο. Ψάχνοντας το στενάκι. Για να δείτε τι τραβάει ο Άρης, ρε παιδιά. Τραβάμε, ρε παιδιά, τι τραβάμε. Τι τραβάει ο Άρης. Νομίζω από τον Άσα πάνω είναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι αδιέξοδο από τον Άσα πάνω είναι. Για να δούμε. Μπορεί. Τέτοιο. Ναι, κάπου κατά εδώ πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και εγώ δονά νομίζω, θα αφήσουμε τα μάξια κάπου δονά, που είναι ο σύλλογος. Σταμάτα. Όχι, δεν είναι εδώ, πιο πέρα είναι, πιο πέρα. Σίγουρα. Εντάξει, το βρούμε, ρε παιδάκι μου. Όχι, ρε φίλε. Ψάχνοντας λοιπόν, τι ψάχνουμε? Με το φανάρι λέει. Να, εδώ πρέπει να είναι. Και μπήκαμε μέσα. Δεν μπαίνει μέσα από εδώ. Να, είναι αδιέξοδο, ναι. Να. Θα τα αφήσουμε εδώ να τα. Έχουν στήσει εκεί, έχει. Ναι, θα πάμε εδώ να τα αφήσουμε. Δεν κατάλαβε, έχει. Θα πάμε τα πόδια, αλλά θα έχει. Ναι. Έχει στήσει, έχει αδιέξοδο δέντρο. Όλα καλά, όλα καλά. Ω, Παναγιά μου. Και αφού καταφέραμε και το βρήκαμε, ανεβαίνουμε το στενάκι. Α, έχουν στήσει και χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ οι άνθρωποι. Και φάτνια. Και φάτνια. Και φάτνια δεντράκια. Είδες, άει ο δρόμος που περνάει. Πάντως και ωραίο περιβάλλον εδώ, κοίτα εδώ, μέσα στη φύση, ε. Το είπα, έχουμε εδώ. Εδώ, ωραία. Εδώ είναι το κέντρο, εδώ, το γκαλά. Και φάτνια. Και μουριά στολισμένη. Κοίτα ωραία εδώ η φάτνια. Και το δεντράκι, ωραία, ε. Εδώ τι πληρώνουμε? Ό,τι παίρνουμε. Α, και νόμιμα, ε, με αποδεξούλα τα πάντα. Πάντα. Πόσοι συμμετέχουν εδώ, εκθέτες? Συμμετέχουν 8-9 άτομα. 8 ή 9, απέχει ένα. 9. Και λέγεσαι? Ραφαήλ. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Αρίσταρχος ο Σάμιος. Και μπουφέ. Και ένα ψυγείο με άποψη, ε. Ναι. Τι κάνετε, ε.
Καλησπέρα. Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε? Από πέρυσι, από το παζάρι, το περσινό του Χριστουγεννιάτικο. Είχα έρθει πέρυσι και δεν το θυμάμαι. Ναι, και πέρυσι και πρόπέρυσι είχατε έρθει. Μπράβο μου, κάνω πράγματα τα οποία δεν τα θυμάμαι. Ναι, ναι. Ωραία ημερολογιακά, χειροτεχνίες. Αυτά είναι από μέλη του συλλόγου εδώ? Ναι, 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 είμαστε στο σύλλογο Αρίστακος Σάμιο. Πώς λέγεστε? Κυρία Αθηνά είμαι. Και είπαμε φέτος να πρωτοτυπήσω λίγο, να μην φέρω πλεκτά. Πάρα πολύ όμορφα. Πόσο καιρό τα παλεύετε αυτά? Γύρω στον 1,5 μήνα περίπου. Καταρχάς, μπράβο σας, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και μοναδικά θα έλεγα, τα πιο μοναδικά ημερολόγια που έχω δει φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα καλά σας λόγια. Και το ωραία, και το ωραία. Εξαιρετικά. Αυτός ο πάγκος εδώ που έδειξα δικό σας, είστε η κυρία Δέσποινα. Καταρχάς εδώ θέλω να μου πείτε τι έχετε κάνει σε αυτό τον πάγκο. Α, είναι δικά σας, είσαστε άλλο κλιπάκι. Ο δικός σας είναι αυτά εδώ. Εσύ δουλεύεις, τι είναι αυτό, στην υγειά σας καταρχάς. Είναι το χριστουγεννιάτικο λικέρα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ να προσδιορίσω τη γεύση, αλλά μου βγάζει πολλά αρώματα. Είναι πολλά μέσα. Μου βγάζει φρούτα, μου βγάζει μπαχαρικά, μου βγάζει πολλά. Εσείς εδώ από τον Άγιο Κωνσταντίνο? Όχι, από Καρλόβαση. Από Καρλόβαση. Είμαι γραμμένη χρόνια στο σύλλογο. Έχουμε και το λικέρ χαρούπι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όλα να φανταστώ, η πρώτη ύλη είναι σαμιακά, ναι, προϊόντα. Ναι, ναι. Και κεραλιφές. Βίκτορ και κονιάκ Βίκτορ. Οι κεραλιφές μας. Εδώ έχουμε βραχιολάκια και μπρελόκ και πολλά διάφορα. Ασχολείστε όλο το χειμώνα, καταρχάς πώς σας λένε? Λένε Βούλα. Ασχολούμαι όλο το χειμώνα γιατί αυτό έχει βουλίτσα. Είναι με μακραμέ κλωστή, κάνω βραχιολάκια για το χέρι, πολλά για το λαιμό, σκουλαρίκια. Είναι εξαιρετικά όμως. Υπάρχει ανταπόκριση σήμερα, έχει έρθει κόσμος? Όχι πολύ ακόμα. Ίσως είναι νωρίς. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι νωρίς. Να πάρουμε λίγο τα πλεκτά. Αυτά τα φτιάχνετε όλα τα πλεκτά εσείς? Πώς λέγεστε? Λογαρά Διαμάντα. Αυτά κάθε σε αυτήν την εποχή, βελονάκι. Βελονάκι, το βράδυ από μόνη μου. Και πλέκω. Από πότε έμαθες να πλέκεις βελονάκι? Από το δημοτικό. Ποιος έμαθε τότε? Μια κυρία που δεν ζημιά. Ναι. Ναι. Το έχεις μεταδώσει εσύ σε κανέναν άλλον αυτό? Το έχω μεταδώσει στα παιδιά μου, στις κόρες μου. Αλλά η μία πλέκει, η άλλη δεν πλέκει. Δεν της αρέσουν. Εξαιρετικά πάντως, εξαιρετικά. Τώρα προσπαθώ να μάθω την εγγονή μου να πλέκει. Η εγγονή σου ποια είναι? Η εγγονή μου είναι η Δεσποινίδα. Για πάμε εκεί, για πάμε να τα πούμε. Πώς σε λένε εσένα? Εσύ στη Σταματία και τι φτιάχνεις εσύ? Όλα αυτά εδώ. Αυτά είναι άλλος πάγκος. Αυτό είναι άλλος πάγκος, δεν ξέρω ποιο είναι. Τις Ελένη. Τι τάξη πας εσύ? Είσαι καλή μαθήτρια? Μετά το διάβασμα δηλαδή φτιάχνεις τις κατασκευές σου, ε? Ξεκολουθάει σε όλες τις διαδρομές. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Δεν έχει διαδρομή και δεν έχει ακούσει. Όχι μία, όχι δύο, αμέτρητες φορές. Για να δούμε εδώ τι έχουμε, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε στεφάνια, σκουφάκια. Όλα. Έλα να μας τα πεις, έλα να μας τα πεις. Έλα από εδώ να φαίνεται και ο πάγκος σου. Καταρχάς όλα τα εκθέματα είναι υπέροχα. Ναι. Θέλω να μου πεις τι φτιάχνεις εδώ. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κολοκύθες,
σε τρεις εκδόσεις, σε πλεκτές, με υφασμό και με βελούδο. Έχουν πάνω όλες τα γούρια, υπάρχουν σε πλεκτά από εδώ και πέρα, τα οποία είναι σε σκουφάκια, καπέλα, σε στυλ κούκλες, στεφάνια, κάτω πετσιτοθήκες, κορδέλες. Το στεφάνι μ' άρεσε εμένα, τα στεφάνια μ' άρεσε. Και αυτά, τα οποία όπως είπαμε τα φτιάχνουμε εδώ στο Σύλλογο, μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη. Και είναι το δημιουργικό τμήμα του Συλλόγου. Α, εδώ τα φτιάχνετε. Ναι, τι ώρες έρχεστε εδώ, δηλαδή πες ότι είναι μία κυρία. Την Τετάρτη 10 η ώρα με 12. Εκτός το ότι φτιάχνεις και στο σπίτι σου, φτιάχνετε και εδώ. Συνήθως τα φτιάχνουμε εδώ. Συνήθως εδώ τα φτιάχνουμε. Έχουμε και ένα τμήμα με τα παιδάκια που μαθαίνουν και ζωγραφίζουν. Κάποιες μέρες έρχονται εδώ και ζωγραφίζουμε. Η μια δείχνει στην άλλη την τέχνη που ξέρει. Και όλοι μαζί κάποια στιγμή εκθέτουμε τα προσπόληση, τα δημιουργήματα αυτά που κάνουμε για να ενισχύσουμε το σύλλογό μας. Κάτι που άκουσα τώρα τελευταία και θέλω να το μοιραστώ κι εγώ, τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους, λέει. Είδες τι είπες, ναι. Μοιράζεστε τα μυστικά σας μεταξύ σας. Ναι, εγώ ας πούμε πλέκω και κάνω κάτι σε ύφασμα. Η Δέσποινα κάνει λικέρ, μοιράζει τις συνταγές μας. Η Βούλα κάνει μακραμέ, μοιράζει την τέχνη της. Όλοι κάτι δείχνει μια στην άλλη, οπότε γίνεται μια ομάδα εδώ, με αυτό είναι και το αυτό του συλλόγου. Με συνεπήρε κουβέντα και δεν είπαμε πώς σε λένε στον κόσμο. Τζογανάκι Μέρη. Τζογανάκι Μέρη. Και είσαι πρόεδρος εδώ. Είμαι πρόεδρος του συλλόγου, ναι, τα τελευταία 8 χρόνια. Όχι 8, 6. Και προσπαθούμε πάντα να δώσουμε τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, ετοιμάσαμε αυτά από το Σεπτέμβρη που ξεκινάμε. Τώρα μετά τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα Πασχαλινά μας. Που όλους, σε ποια άλλη έκθεση θα πάτε εκτός από εδώ από τον Άγιο Κωνσταντίνο? Δεν θα πάμε κάπου αλλού, εκθέτουμε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ, τα μέλη του σε κανένα πανηγύρι καλοκαίρι δεν πάτε? Το καλοκαίρι στα πανηγύρια συνήθως δεν ψωνίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα. Οπότε μόνο κάτι λικέρ βγάζουμε και κάτι γλυκά. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Να πάντα έρχομαι εγώ. Μ' αρέσει ο Άγιος Κωνσταντίνος. Αγαπάω Άγιο Κωνσταντίνο και τώρα από εδώ θα ανηφορήσω να πάμε να φάμε και ένα ωραίο μεζεδάκι στην Άμπελο. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι μου, στην υγειά σας, να έρθετε εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η έκθεση πότε λειτουργεί, σήμερα και αύριο? Είναι σήμερα και αύριο από τις 5 μέχρι τις 10. Σήμερα το Σάββατο μέχρι το βράδυ, μέχρι το βράδυ ώρα, μέχρι τις 10. Και αύριο από... από τις 5, γιατί στις 6 ώρα θα γίνει το άναμα την έκθεση. Οπότε θα καθίσουμε μέχρι τις 8-9 εκεί. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ από, από το πολιτιστικό κέντρο του Αρίσταρχου, να σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βιντεάκι. Καλές γιορτές, να έρθετε τους ανθρώπους εδώ να τους στηρίξετε οικονομικά και να δείτε, να έρθετε να σας κεράσουν ένα κρασάκι, γιατί είναι κάτι, είναι πραγματικά κάτι και γλυκάκια που σας δείξαμε στην αρχή. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο Εβραίος και τι λέει, ο πελάτης και τη σκόνη του να φέρει κέρδος είναι. Βέβαια. Λοιπόν, φίλοι μου, για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.